Κύριε Δήμαρχε, πώς αποφασίσατε να είστε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος, δεδομένου ότι έχει κυκλοφορήσει μία αφημολογία ότι στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο είχατε δηλώσει ότι δεν θα είστε ξανά υποψήφιος, δεν θα διεκδικήσετε δηλαδή δεύτερη θητεία. Επιπλέον, πάνω σε αυτό, στον ορίζοντα του χρόνου, ας πούμε, υπάρχουν αντίπαλοι συνδυασμοί σας οι οποίοι επικαλούνται το νέο. Και εσείς, όπως γνωρίζουμε, έχετε μια μακρά και πολιτική θητεία στα πράγματα. Πώς απαντάτε σε αυτό? Πολλές ερωτήσεις βαζεμένες. Θα προσπαθήσω να τις θυμηθώ για να τις απαντήσω όλες. Καταρχάς, για αυτό το αστικό μύθο ότι είχα δηλώσει ότι θα είμαι για μια θητεία και δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα, εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε το επικαλείται αυτό να φέρει αυτή τη δήλωση σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή και εγώ να παραιτηθώ αμέσως. Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Ίσως έχει παρερμηνευτεί αυτό που έλεγα και το οποίο πιστεύω και το κάνουμε και πράξη, ότι η διοίκηση για μας δεν θα είναι αυτοσκοπός. Δηλαδή δεν θα εκλεγούμε στη διοίκηση για να ξαναεκλεγούμε. Θα εκλεγούμε στη διοίκηση για να κάνουμε έργο και αν ο κόσμος εκτιμήσει το έργο μας, θα συνεχίσουμε. Γιατί πολλοί επαγγελματίες πολιτικοί, εγώ δεν είμαι και ούτε πρόκειται να γίνω, οι επαγγελματίες πολιτικοί όταν εκλέγονται κάνουν το πρόγραμμά τους πώς θα εκλεγούν πάλι στην επόμενη θητεία. Ενώ εμείς κάναμε το πρόγραμμά μας με τέτοιο τρόπο πώς θα ωφελήσουμε τον τόπο και πώς θα κάνουμε έργο. Αυτό ακριβώς έλεγα. Και επαναλαμβάνω, αν βρεθεί κάποιος που να φέρει μια τέτοια δήλωση δική μου, όχι ράδιο αρτίλα, ότι είχα πει ότι θα είμαι για μια θητεία, μα δεν πιστεύω στα μια χρήσεω. Και ιδιαίτερα για την προσφορά και για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν άνθρωποι και προσφορές μια χρήσεω. Είσαι χρήσιμο και ωφέλιμο, νομίζω μπορείς να συνεχίσεις. Εγώ, επειδή και από τη θέση πλέον του Δημάρχου, ήξερα περίπου τι γίνεται, αλλά άλλο η εμπειρία που έχεις σαν αντιπολίτευση απ' έξω και άλλο την εμπειρία που αποκτάς όντως δήμαρχος. Θα πω κάτι που αφορά όσους ασχολούνται με τα κοινά, αλλά νομίζω πολλαπλασιαστικά και σε υπερθετικό βαθμό ισχύει για τον δήμαρχο. Για να έχεις αυτή τη θέση πρέπει πρώτον και κύριον να έχεις πολύ χρόνο και διαθέσιμο χρόνο. Και θα έλεγα ότι τουλάχιστον στην πράξη και το δείξαμε, εμείς είμαστε της φιλοσοφίας του 24/7. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, 24/7 σημαίνει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Αν δεν έχεις τέτοια διάθεση να αφιερώσεις τόσο χρόνο, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς, δεν θα τα καταφέρεις. Άλλο στοιχείο που χρειάζεται είναι να έχεις θέληση, μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνεις. Όχι να το κάνεις για να καθέξεις τον τίτλο και τη θέση του Δημάρχου. Πρέπει να το αγαπάς. Άμα δεν το αγαπάς πολύ και δεν έχεις μεράκι, δεν μπορείς να το αποκριθείς γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θέλει γερό στομάχι, τσάλινα νεύρα και επιπλέον απαιτούνται βέβαια και ικανότητες και δυνατότητες για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Όταν λοιπόν υπάρχει θέληση και διάθεση, νομίζω ότι μπορείς και να συνεχίσεις. Τώρα όσον αφορά την ενασχόλησή μου με τα κοινά και με κατηγορούν οι επίδοξοι διεκδικητές της Δημαρχίας ότι εγώ έχω πολλά χρόνια γιατί ασχολούμαι ακόμα, να φύγω να έρθουν αυτοί που ασχολούνται με λιγότερα. Βάλτε τα χαρτιά κάτω και θα δείτε. Εγώ έχω 13 χρόνια. 13 χρόνια. Οι υπόλοιποι διεκδικητές έχουν από 20 έως 30 χρόνια. Βάλτε και θα τα μετρήσετε. Ποιος έχει πιο πολλά χρόνια? Εγώ έχω τα μισά και λιγότερα χρόνια που έχουν οι άλλοι. Άρα ποια είναι η μακρά ενασχόλησή μου? Όσον αφορά γιατί τίθεται και το θέμα της ηλικίας και πόσο χρονό θα είμαι και αν έχω κουραστεί ή όχι, δεν ξέρω, επειδή εσείς είσαστε και λόγω επαγγέλματος και λόγω χαρακτήρους και γυρνάτε, με έχετε δει ποτέ κουρασμένο. Εγώ που πάω πριν τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο και φεύγω 11-12 το βράδυ και είμαι συνέχεια σε κίνηση. Με έχετε δει ποτέ κουρασμένο? Έχετε δει να είμαι ταλαιπωρημένος και να μην αντέχω? Γιατί η ηλικία είναι ένα νούμερο που γράφεται στην ταυτότητα. Έχουμε δει νέους που να δείχνουν γερασμένοι και έχουμε δει άλλους σε μεγάλη ηλικία που να έχουν την όρεξη, το κέφι, να τρέχουν και το κουράγιο και τις δυνάμεις. Εγώ νομίζω δεν έχω δείξει δείγματα κούρασης απέναντίας. Και όσον αφορά για το νέο
που ευαγγελίζονται οι άλλοι, που επαναλαμβάνονται, έχουν 20 και 30 χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο. Άλλοι έχουν διατελέσει δήμαρχοι και άλλοι ήταν το δεξί χέρι δημάρχου και έχουν διατελέσει σε επικέρια πόστα στη διοίκηση του Δήμου. Αφού είχαν το νέο, πού το κρύβανε, όταν ήταν στη διοίκηση, πού το κρύβανε αυτό το νέο και θέλουν να το φέρουν τώρα. Γιατί δεν το φέρουν το νέο όταν ήταν διοίκηση. Άρα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ποιο νέο, είχε το νέο, είχε τη δυνατότητα, ήσουν διοίκηση, σε ίδιο κόσμο, σε έκρινε. Τώρα θα το φέρεις το νέο. Πηγαίνοντας λοιπόν σε μια νέα θητεία την οποία διεκδικείτε, ποιο θα είναι το κυριότερο έργο που θα βάλετε μπροστά εφόσον εκλεγείτε. Έχουμε πέρα από τα έργα τα πολλά που έχουμε δρομολογήσει, κάποια είναι σε εξέλιξη, κάποια είναι σε προγραμματισμό, κάποια έχουμε σε προμελέτη, κάποια έχουμε σε μελέτη. Είναι πολλά και σημαντικά που θα φτιάξουμε και κολυμπητήρια και στάδια και πάρκα και πάρα πολλά. Αλλά εγώ θα πω τους τρεις άξονες που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τους οποίους θα συνεχίσουμε και θα αναπτύξουμε, γιατί τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο οργάνωσης, οικονομίας και η εμπειρία, αν θέλετε, ακόμα που μας έχει μάθει πολλά πράγματα αυτά τα χρόνια, θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα, γιατί πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Δήμου πρώτα και κύρια πρέπει να στρέφεται στον άνθρωπο, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ανθρώπου και να βελτιώνει τη ζωή του. Άρα λοιπόν η καθημερινότητα του πολίτη είναι πρώτος και κυρίαρχος στόχος. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο θα κινηθούμε είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας, και έχει τεράστια πλεονεκτήματα η περιοχή μας και έχει τη δυνατότητα, το αγροτικό τεχνολογικό πάρκο θα βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, οι επιμορφώσεις κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της παραγωγής, για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να έρθει και κόσμος και χρήμα στα μέγαρα. Και ο τρίτος άξονας είναι, που και αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει, αλλά τώρα έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες να το απογειώσουμε, να αναδείξουμε το Δήμο μας και να τον κάνουμε ζηλευτό σε όλη την Ελλάδα, για να μην πω και στην Ευρώπη, γιατί έχει δυνατότητες, έχει πολιτισμική κληρονομιά, έχει ιστορία, έχει αρχαία, έχει πράγματα τα οποία μπορούν να αναδειχτούν και να μάθει όλος ο κόσμος και να αποκτήσει και η περιοχή μας επισκεψιμότητα, που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης φυσιολατρικού τουρισμού, αρχαιολογικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ιατρικού, ιαματικού τουρισμού που ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να φέρουμε κόσμο. Γι' αυτό και φτιάξαμε και το Κέντρο Μεγαλικών Μελετών, για να έχουμε και ένα εργαλείο καλύτερο, θα έλεγα, θα λειτουργήσει σαν την αρχαία φιλοσοφική σχολή του Ευκλήδη, να αναδείξουμε όλα αυτά τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά που θα φτάσουν το Δήμο μας στο επίπεδο που του πρέπει και το αρμόζει. Για να τα κάνετε όμως όλα αυτά, εφόσον εκλεγείτε, βλέπουμε όλοι ότι θα πρέπει να συνδιοικήσετε δεδομένου του κλεισθένη του νέου εκλογικού συστήματος της αναλογικής. Πώς βλέπετε τις συνεργασίες? Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση και μπορούμε να το κάνουμε, να συνεργαστούμε με αυτούς βεβαίως που έχουν τη διάθεση για συνεργασία. Το ταγό για να χορευτεί θέλει δύο. Η συνεργασία θέλει και από την άλλη πλευρά καλή διάθεση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Νομίζω δεν έχουμε δώσει δείγματα αυταρχικότητας, απέναντίας. Πάντα επιζητούμε τις συνεργασίες. Όταν υπάρχουν λοιπόν συνδυασμοί που έχουν τη διάθεση να εργαστούν για το καλό του τόπου και όχι να προτάξουν το προσωπικό συμφέρον για να μειώσουν και να απαξιώσουν, όπως κάνουν καλή ώρα τώρα, προσπαθούν να μειώσουν και να απαξιώσουν τα πάντα, να μηδενίσουν το έργο προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό, που ο σκοπός, από ό,τι φαίνεται σε πολλούς από αυτούς, είναι μια καρέκλα. Και φαίνεται. Όταν έχει διάθεση συνεργασία, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κοινό τόπο. Είναι σίγουρο επίσης ότι ο Κλεισθένης δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, έτσι, γιατί μια διοίκηση χωρίς να έχει την πλειοψηφία είναι ένα πρόβλημα και θα επαφίεται στη διάθεση πλέον της αντιπολίτευσης, αν θα έχει καλή διάθεση για συνεργασία. Γιατί η διοίκηση σαφέστατα θα θέλει να συνεργασία για να προωθήσει τα θέματα του Δήμου. Αν όμως η αντιπολίτευση θα έχει σκοπό να πριονίζει το έργο και να μηδενίζει το έργο, τότε θα υπάρχουν προβλήματα.
Άρα, εναπόκειται στους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης, αν θα έχουν καλή διάθεση για συνεργασία, θα βρούμε τρόπο, είμαι σίγουρος, και θα προχωρήσουμε. Δεν έχετε συζητήσει δηλαδή, δεν έχετε βρει ακόμα κοινό τόπο με κάποιους από τους συνδυασμούς? Θα έλεγα ότι με όλους έχουμε καλή σχέση, οπότε όπως θα είδατε και νομίζω ότι είναι και ευχάριστο για όλους μας, εγώ έτσι είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε ένα ήπιο και πολιτισμένο προεκλογικό κλίμα. Με όλους έχουμε καλή σχέση, δεν έχει δημιουργηθεί καμία απόλυση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ευνοήσει τις μελλοντικές συνεργασίες. Mm-hmm. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να μεταφέρουμε στους ψηφοφόρους και στους πολίτες των μεγάλων της Νέας Περάμου και της Κινέτας και τι θα τους προτρέπατε στις κάλπες της Κυριακής να πράξουν? Αν αγαπητοί συμπολίτες, αν όντως έχετε διαπιστώσει ότι βάλαμε τάξη στο Δήμο, τον οργανώσαμε, τον οικοκυρέψαμε, διορθώσαμε και φτιάξαμε τα οικονομικά του και υπάρχει αξιοπιστία στη λειτουργία του Δήμου. Αν διαπιστώσατε ότι έχουμε θέληση και διάθεση και δυνατότητες και ικανότητες για να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να μας εμπιστευτείτε και για την επόμενη θητεία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.